Το Dieselgate που, που εμπλέκει τη Volkswagen άνοιξε όπως φαίνεται τον ασκό του αιώλου. Καθώς σε ελέγχου που έγιναν από το Σεπτέμβριο σε οχήματα όλων των αυτοκίνητων βιομηχανιών αποδεικνύεται πλέον πως και σε μοντέλα της Ρενό υπάρχει απόκληση στις εκπομπές ρήπων. Αν και στην περίπτωση αυτή δεν διαπιστώνεται χρήση παράνομου λογισμικού όπως είχε γίνει με τη Volkswagen. Πάντω, είναι ενδιαφέρον ότι ο διευθύνων σύμβουλο τη Volkswagen ζήτησε δημόσια συγγνώμη στην Αμερική, υποσχόμενο ότι η εταιρεία του θα κάνει τα πάντα για να επανορθώσει. Ο μη δίζελ σκανδάλου και για τη γαλλική Renault, ανάλογο αυτού τη Volkswagen. Σε δειγματοληπτικό έλεγχο που έγινε στι εγκαταστάσει τη εταιρεία, διαπιστώθηκε πω υπάρχει απόκληση στι εκπομπέ ρήπων από τι ισχυριζόμενε. Στον έλεγχο εκπομπών ρήπων, η Επιτροπή διαπίστωσε πω οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα και των οξυδίων του αζότου υπερβαίνουν τα νόμιμα θεσμοθετημένα όρια. Και αυτό συμβαίνει σε πολλέ αυτοκινητοβιομηχανίε, συμπεριλαμβανομένης και μια γαλλική. Για αυτό το θέμα θα ζητηθούν εξηγήσει από τι εταιρείε. Ωστόσο, από τον έλεγχο που έγινε, δεν προέκυψε χρήση παράνομου λογισμικού, όπω είχε γίνει με τη Volkswagen, κάτι που επιβεβαίωσε και η Υπουργό Περιβάλλοντο τη Γαλλία, Σεγκολέν Ρουαγιάλ. Οι έλεγχοι επαλήθευσαν ότι υπήρχε απάτη σε δύο από τα μοντέλα τη Volkswagen, κάτι που και η ίδια η εταιρεία έχει παραδεχθεί. Δεν αποδείχθηκε όμω η χρήση παράνομου λογισμικού σε άλλα μοντέλα άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών που εξετάστηκαν. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει απάτη στα μοντέλα τη Ρενό. Πάντω, οι πληροφορίε για απάτη οδήγησαν τι μετοχέ τη Renault σε ελεύθερη πτώση στο χρηματιστήριο κατά 20%, προκαλώντα ζημιά στην εταιρεία άνω των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τώρα ο διευθύνων σύμβουλο τη Volkswagen ζήτησε δημόσια συγγνώμη για την απάτη και δεσμεύτηκε ότι θα αποζημιώσει στο ακέραιο του Αμερικανού καταναλωτέ. Γνωρίζω ότι χάσαμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, των αρχών και των Αμερικανών πολιτών. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη γι' αυτό. Φυσικά αυτό δεν γίνεται μόνο στα Ήδη προωθούμε λύσει για του καταναλωτέ μα σε ολόκληρο τον κόσμο. Αναζητούμε ευθύνε για ό,τι πήγε στραβά, προκειμένου να διδαχτούμε από τα λάθη μα. Ανακύκλωσε καν το τρόπο ζωή. Η δράση του Σκάι συνεχίζεται και αυτό το Σάββατο στη Λιφάδα. Οι πολίτε λοιπόν μπορούν να φέρουν εκεί όλε τι άχρηστε ηλεκτρικέ και ηλεκτρονικέ συσκευέ του, οι οποίε στη συνέχεια θα κατευθυνθούν σε ειδικά κέντρα αποσυναρμολόγηση, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι πρώτε ύλε του. Ταυτόχρονα, οι πολίτε στη δράση μπορούν να ενημερωθούν για το πώ να κάνουν σωστά την ανακύκλωση και στου μπλε κάδου. Η δράση θα γίνει στην πλατεία Εσπερίδων από τι 10 το πρωί έω τι 2 το μεσημέρι.